Σε πλήρη εξέλιξη είναι το ενεργειακό θρίλερ με την στρόφιγγα στο Nord Stream κλειστή και τις τιμές καρφωμένες στα ύψη. Το φυσικό αέριο σήμερα ξεπερνά εκ νέου τα 180 ευρώ η μεγαβατόρα και το ηλεκτρικό ρεύμα πετάει πάνω από τα 300 ευρώ. Στο περιβάλλον αυτό εξελίσσονται σε θρίλερ οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τον Αύγουστο που θα πρέπει να ανακοινωθούν έως τις 25 Ιουλίου. Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά με άγνωστη ακόμη τιμή κιλοβατόρας. Αν ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβει και η επιδότηση. Θα ανέβει και η επιδότηση. Πολύ σωστά. Ο κάθε προμηθευτής θα δηλώσει τον επόμενο μήνα ποια είναι η τιμή χρέωσης. Ας πούμε ότι είναι 30 λεπτά. Το κράτος, η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι για τον επόμενο μήνα θα επιδοτήσω, για παράδειγμα, με 14 λεπτά. Ναι. Άρα, πόσο είναι η τιμή που θα αγοράσει ο καταναλωτής? 16 λεπτά. Θα το ξέρουν όλοι. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2022 η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χονδρομπορική τιμή ρεύματος, στα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πίσω από την Ιταλία, η οποία είχε την αρνητική πρωτιά με 248,8 ευρώ και τη Μάλτα με 239 ευρώ. Η ευθύνη για τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά. 61% εμείς ενεργειακό πληθωρισμό, 39% ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος παραμένουν στα ύψη. Η κυβέρνηση πρόσφατα κατήργησε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ενσωματώντας τις επιπλέον χρεώσεις στις τιμές της κιλοβατόρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει μεγάλο κίνδυνο να κλείσει εντελώς τη στρόφιγγα η Μόσχα και ετοιμάζεται να ανακοινώσει έκτακτο πακέτο μέτρων με ψαλίδι στην κατανάλωση ενέργειας που φτάνει ως και τη μείωση της θέρμανσης και της ψύξης. Όλοι μπορούν να εξοικονομήσουν φυσικό αέριο, ακόμα και αν βρίσκονται σε τομείς υποπροστασία όπως τα νοικοκυριά ή τα δημόσια κτίρια, οι βιομηχανίες που έχουν δυνατότητα αλλαγής καυσίμου και οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο. Μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου Μπρούγκελ αναφέρει πως αν κλείσει η στρόφιγγα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει σε εξοικονόμηση 15%, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ουγγαρία στην ομάδα που θα πρέπει να προχωρήσουν σε δραστική μείωση ζήτησης 49% στο φυσικό αέριο, για να βγάλουν το χειμώνα χωρίς τις ροές από τη Ρωσία. Ήδη πάντως, ο λιγνίτης επιστρέφει δυναμικά στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα.